Σημαντικά ζητήματα που απασχολούν το Δήμο Κοζάνη, συζήτησε ο Δήμαρχος Λάζαρος Μαλιούτας στο πλαίσιο των επαφών και των συναντήσεων που είχε κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα. Ο Δήμαρχος Κοζάνης συναντήθηκε με τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Παναγιώτη Καράπελα, με τον οποίο και συζήτησε το θέμα της παραχώρησης του στρατοπέδου Μακεδονομάχων στο Δήμο για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αντιμετώπιση μια σειρά ζητημάτων που καθυστερούν την παραχώρηση. Παράλληλα, ο κ. Μαλούτας συναντήθηκε και με τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Σχολικών Κτηρίων, καθώς επίσης και με στελέχη της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης. Η πρώτη από αυτές ήταν με τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, τον οποίο είχα την ευκαιρία να θέσω τα ζητήματα της παραχώρησης μέρους του στρατοπέδου Μακεδονομάχων, μιας έκθεσης περίπου 6 τρεμάτων, το οποίο εξυπηρετεί τη λειτουργία του αστυνομικού μεγάρου Κοζάνης και την αποδέσμευση από τον στρατό ενός μέρους του χώρου που καταλαμβάνει στο ύψομα του προφήτη Λία, ενός χώρου ο οποίος είναι ιδιαίτερα σημαντικός έτσι, γιατί είναι το σημείο που έχει προσφέρει την καλύτερη θέα στην ευρύτερη περιοχή. Ιδιαίτερα σημαντικό. Γιατί όπως είναι γνωστό, οι τηλεπικοινωνιακές τεχνολογίες εξελίχθηκαν τα τελευταία χρόνια και πλέον ο στρατός δεν χρειάζεται τόσο μεγάλο χώρο όσο αυτό που καταλαμβάνει. Πρέπει να πω ότι εγώ ευχαρίστησα τον κύριο Καράμπελα, τον Υφυπουργό, για την άμεση ανταπόκρισή του, το να με δεχθεί και να συζητήσουμε τα θέματα αυτά. Και περιμένω την ανταπόκριση από πλευράς του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, γιατί τα θέματα αυτά τα έχουμε θέσει εδώ και πάρα πολύ καιρό και δυστυχώς χρονίζουν. Μια συνάντηση με τον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων, τον πρόεδρο του Οργανισμού Σχολικών Κτηρίων, με τον οποίο συζητήσαμε τα θέματα της σχολικής στέγης του Δήμου Κοζάνης και κάποια ζητήματα, ειδικότερα ζητήματα στα οποία εμπλέκεται ο Οργανισμός Σχολικών Κτηρίων, ιδίως σε κάποια ακίνητα τα οποία είναι δωρεές, οι οποίες έχουν δοθεί στον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων και πρέπει από τον Οργανισμό να μεταφερθούν πλέον στο Δήμο, ο οποίος έχει την αρμοδιότητα κατασκευής των δημοτικών κτηρίων. Η τρίτη συνάντηση αφορούσε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης και στελέχη της ΕΤΑ, τον Ράλι, τον ΓΕΚΑ και στελέχη της εταιρείας, όπου συζητήσαμε διάφορα θέματα που σχετίζονται με τα αναπτυξιακά προγράμματα που τρέχουν αυτή την περίοδο, αλλά και την πορεία ελέγχου των προτάσεων του Δήμου Κοζάνης που έχουν υποβληθεί στις προκηρύξεις.